Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω παρέα. Ο Θάνος είναι και αυτός ξενύχτης εδώ στην Καλκίδα, σαν και εμένα. Και μόλις ήρθαμε στο σταθμό να πάρουμε το τρένο. Και παιδιά, λοιπόν, τι μάθαμε, για λέγε Θάνο. Ότι δεν έχει ρεύμα η γραμμή. Ότι, ότι δεν έχει τρένο. Ακριβώς. Πότε θα έρθει το τρένο, α, δεν ξέρω. Μπορεί να βάλουμε λεωφορεία. Πότε θα βάλει το λεωφορείο, α, δεν ξέρω. Το πρόβλημα λέει είναι ότι δεν έχουμε ρεύμα. Εντάξει, έχει ακριβή το ρεύμα, αυτό είναι αλήθεια. Τρένο έρχεται για πολύ νωρί, σε 10 λεπτά θα είναι εδώ. Πάμε! Το τρένο έρχεται! Πάμε λίγο! Όπω όλοι ακούσατε, λύθηκε το πρόβλημα. Κάποιο κλείνει το ρεύμα. Κάποιο κλείνει το ρεύμα. Τώρα, θα πούμε για τα χθεσινοβραδινά. Γνωρίζω που λες εχθές το λέτε εχθές το κάνω. Και αρχίζουμε εκεί τα ψαρεματάκια μας. Και αρχίζει και βγάζει. Λαβράκι, έβγαλε. Πώς το λες το άλλο το θηρίο. Μητάκι, ούγεννα. Ούγεννα, παιδιά, ούγεννα. 800 γραμμάρια μήνυμα. Το μεγαλύτερο τέτοιο θηρίο που έχω δει στη ζωή μου. Πέρα τη πλάκα εκτό από κάτι πέτυχε κάτι αργού που είδε και ο φίλο μου από εδώ. Ο Μάνο από κάτω το χαιρετάγανε. Καλά, και εγώ τέτοια πέρκα δεν έχω δει. Δηλαδή, πέρκα η οποία. Ναι, νομίζει... είδαμε μία πέρκα θηρίο. Σχεδόν μισό κιλό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν το έχουμε ξαναδεί. Ξαναδεί. Κάτι αργού θηρία. Όλα αυτά εντωμεταξύ το πρωί. Ναι. Το πρωί. Το βράδυ δεν είχε ούτε σαφριντάκια, ούτε κοκαλάκια. Όλα έγιναν μεταξύ 5 με 9. 5 με 9. Πάγαμε και ένα κόψιμο στο κάστινγκ, πολύ περίεργο δηλαδή. Πήρε το καλάμι, το κόψε και έφυγε. Πιάσαμε με το ελαρεφάκι και ένα κακαρέλο μεγάλο, θηρίο. Όλα σούπερ. Η Χαλκίδα είναι παιδιά σούπερ. Όταν έχει τρένο είναι ακόμα καλύτερα. Για να φύγεις. Γιατί το σκεφτόμαστε. Λέγαμε τι να κάνουμε τώρα. Θα ξαναπάμε για ψαρέμα. Έτοιμοι είμαστε. Εγώ προσωπικά ξαναπήγαινα άσχετα. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Με σκεφάει ο ήλιος βέβαια. Έπρεπε να βρούμε κάπου με σκιά και δεν υπάρχει τώρα. Αλλά όλα καλά. Άλλο ένα ψαρεματάκι ωραίο, όμορφο. Δίπλα στη θαλασσίτσα. Στην αρμύρα. Όλα καλά παιδιά. Να χαλαρώσουμε γιατί εντάξει. Έτσι. Ξέρεις τι έπεται δύσκολη η καθημερινότητα. Εγώ γλίτωσα τουλάχιστον δύο ραντεβού με τον ψυχιατρό μου. Σε αυτό το ψάρεμα. Εγώ η αλήθεια είναι δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το level. Είσαι αλλά... μικρός ακόμα. Ναι, ακριβώς. Είσαι μικρός ακόμα. Αλλά. Κάνε οικογένεια, κάνε παιδιά, ναι, μεγάλωσε και θα δεις μετά. Αλλά μόνο και μόνο το συνδυάζω, κάνω την πόλτα μου. Μπορεί να βάλουμε το ψάρι μου και όλα καλά. Είναι το ιδανικό πράγμα. Για να καταλάβεις, υπάρχουν ψαράδες οι οποίοι ζητάνε άδεια από την πεθερά τους για να πάνε για ψάρι. Δεν το έχω ζήσει. Δεν θέλω να το σκεφτούμε καν να γίνει αυτό το ιδανικό πράγμα. We'll be right back.
moments later. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη μας βολή. Βάλαμε ένα παραμαλάκι 0-20 και βάλαμε και μία μολυβοκεφαλή τεράστια. 1,5 γραμμάριο. Με μία ωραία σιλικονίτσα. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Άντε, πρώτη βολή, παιδιά. Πάμε να βάλουμε το κίτρινο τώρα. Σταματήσαμε να τσιμπάνε στο προηγούμενο που ήταν μπορντό κόκκινο και πάμε να βάλουμε το κιτρινάκι. Αυτά όλα έχουν και μυρωδιά. Έχουν μυρωδιά γαρίδα. Πάμε να το δοκιμάσουμε και το κιτρινάκι. Λοιπόν, εδώ και πολλή ώρα αυτό το μικρούλι έχει πάρει κάποιες τσιγκιές. Έχουμε κόψει 2-3 τις φουρίτσες, αλλά τίποτα σπουδαίο. Καιρός να το αλλάξουμε λοιπόν. Αλλαγή, πάμε. 2000 years later. Η ανάπαυση του πολεμιστή. Μια διακοπή, refill και συνεχίζουμε. Το refill έχει, είναι refill, καιρό, όχι αστεία. 2 hours later. Έλα, Θάνος είπαμε. Οπα. Έλα, Θάνο. Για πήγαινε κάτω από το φως. Κάτσε, ναι. Ίσα μου φαίνεται. One eternity later. Βάστα, εντάξει, καλά είναι. Είχα θηρίο, ε. Έλα. Κάτσε, περίμενα. Καλά, ε. Δεν πιάνεται, μιλάω. Θεϊκό. Σούπερ. Κάτσε, έχεις να το. Εντάξει, δεν υπάρχει να... Θα πηγαίνει καλά. Ε, οθυρίες. Τζάμι. Αυτό είναι LRF, παιδιά. Αυτό είναι LRF, κοιτάξτε. Μολυβό κεφαλή. Κοίτα πώς θα... Ίσα τον κρατούσα από εδώ στο χυλάκι. Στο χυλάκι εδώ ήτανε. Να το κοίτα. Μολυβοκεφαλή. 1 γραμμάριο. Όρεψα. Ωραία μπάφα, μπράβο. Πέρ το πάνω γιατί μπορεί να μας κάνει και μέσα. Θέλεις τένσα να το βγάλεις. Κάτσε να δούμε τώρα γιατί. Τα αγκίστρια είναι επικοινά. Α, βγήκε. Βγήκε, εντάξει, μια χαρά. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Τίποτα, τι το συζητάς. Το μπαφόπουλο. Το τσάκ να φύγει ήταν. Με τα φρένα πως το παίρνω. Οκ. Στο περά. Όχι, έλα.
Το βαλέ. Το βαλά. Ωραίο. Μπράβο, ρε φίλε. Ωραίο. Με το τεχνητό, πάρτε το. Με το τεχνητό, ε. Ναι. Κόκο, και είναι αυτό που γυρνούσε γύρω-γύρω. Ήθελε σήμερα και αυτό εγώ κάτω. Πόπο, είναι κοινό, φίλε. Και έχει έρθει ξαδέρφη μου από το χωριό και μου έλεγε πολλοί μας λένε, μου λέει ότι ψαρεύεις, αλλά δεν βλέπω ψάρια. Πάρτα τώρα. Πω. Και με το τεχνητό ρε φούς. Κοίτα το, και το κατάπιε όλο. Κάτω στο τεχνητό. Ναι, με το ψαράκι. Βαράνει σαργιστά τέτοια, αλλά... Μητάκι είναι αυτό. Σαργός είναι. Μητάκι. Και άλλη μία, γιατί έχεις τον ίδιο από πίσω. Έτσι, στη θάλασσα. Κάτω έτσι, γιατί. Ωραίο. Πόπο θηρίο, φαίνεται ότι είναι θηρίο τώρα. Φωτογράφε. Ωραία. Γράφα μια φωτογραφία. Κουμπάρα για σένα ήταν αυτό. Λοιπόν, άντε φιλιά. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε κι άλλα σχετικά με το LRF και σχετικά με μικρές και μεγάλες αποδράσεις ψαρευτικές, καθώς και κόλπα και tips για ψάρεμα, πατήστε subscribe. Κάντε ένα subscribe για να μπορείτε να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο που θα ανεβάζουμε στο κανάλι μας.